Better say something that will change my mind. Gotta give me something, 'cause I'm not blind. And I don't know how to enjoy it. Every time you tell me it's not there, I suppose that we won't stand a chance. We won't stand a chance. Γεια σας φίλοι μου, τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά? Ελπίζουμε να είστε όλοι και όλες καλά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το 2021. Και ελπίζουμε να μας χαρίσει καλύτερες στιγμές και όχι όπως το 2020. Τώρα τι θα δείτε, θα σας δείξουμε κάποια πλάνα από το τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Ό,τι έτσι μπορέσαμε να τραβήξουμε, γιατί περάσαμε τόσο καλά που δεν τραβήξαμε και πάρα πολλά πλάνα. Λίγο τραβήξαμε το τραπέζι, το στολισμό, λίγο το μπουφέ και λίγο πριν φάμε τα φαγητά μια στα γρήγορα. Αλλά αυτά είναι τα καλά, να μπορείς να περάσεις πολύ όμορφα με τους δικούς σου ανθρώπους. Να σας δείξουμε τώρα και το γουράκι μας του 2021. Είναι αυτό. Με το πέταλο για καλή τύχη. Το μάτι για ευτυχία, τύχη, υγεία, αγάπη, ειρήνη. Και το 21 χρυσό επάνω. Επίσης, να σας δείξω και άλλο ένα γουράκι που έχει ένα ματάκι πάνω, ένα πολύ μια ωραία πέτρα. Και το 21 πάνω σε μια κολοκύθα. Αφού τώρα σας έδειξα και τα αγουράκια μου, πάμε να δούμε το τραπέζι της πρωτοχρονιάς και θα τα πούμε σε λίγο. Thank you.
Είδατε το τραπέζι της πρωτοχρονιάς μας. Σε λευκούς τόνους με χρυσό. Είδατε και τις πιο ιδιαίτερες πινελιές που είχαμε βάλει, όπως
το να κάνω μια προσωπική ευχή στο καθένα, ναι. Να γράψουμε, το έχετε ξαναδεί και στο βιντεάκι που είχα κάνει για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καρτελάκια με το όνομα του κάθε καλεσμένου. Η μοναδική, είπαμε εδώ, διαφορά που είχε γίνει ήταν πρώτη του χρόνου, καινούργια χρονιά, δεν μπορούσαμε να μην έχουμε προσωπικές μας ευχές. Και το άλλο που είχαμε ήταν το μενού που ήταν στο κάθε πιάτο. Και βέβαια η διαφορετική τόνη στα χρώματα που είχαμε στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, γιατί ήταν σε κόκκινο και εδώ τώρα ήταν σε λευκό με χρυσό. Και κάποιες διαφορές στο μπουφέ που ήταν η βασιλόπιτα. Να σας πούμε ότι η βασιλόπιτα μας δεν κόψαμε μόνο μία, κόψαμε δύο. Ναι, οπότε είχαμε και δύο τυχερούς. Ο ένας ήταν ο Χριστός την ημέρα της πρωτοχρονιάς, και την παραμονή ήταν η Ελίζα. Οπότε ελπίζουμε να μας πάει καλά ο χρόνος. Να μας πάει σίγουρα καλύτερα από το 2020. Γράψτε μας από κάτω, ποιος από τη δική σας οικογένεια κέρδισε το φλουρί. Είχαμε καμία τυχερή από τις φίλες μας εδώ στο κανάλι που κέρδισαν το φλουρί. Επίσης, θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2021. Ναι, αν νιώθετε έτσι πιο δυνατή, μιας και περάσαμε όλη αυτή τη δοκιμασία και θέλετε να βάλετε περισσότερους στόχους φέτος, ή σας έχει πάρει από κάτω, που ελπίζω να μην σας έχει πάρει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το 21 ξεκίνησε με κάποιες απαγορεύσεις, μιας και μας βάλανε ξανά σε καραντίνα για μια εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει, νομίζω οι περισσότεροι το περιμέναμε κιόλας. Εμείς πάντως, μετά από το 2020, αυτό το περιπετειώδης 2020, λέμε να βάλουμε μικρούς στόχους, όπως να προσέχουμε λίγο περισσότερο την υγεία μας, και όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την ψυχική μας υγεία, γιατί αν δεν είμαστε ψυχικά καλά, δεν θα είμαστε και σωματικά, εννοείται. Και λόγω του κορονοϊού πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί και ταλαιπωρηθεί από την ψυχική τους υγεία. Και συνήθως κάθε χρόνο όλοι εύχονται υγεία, ευτυχία. Τις άλλες χρονιές νομίζω ότι το υγεία το προσπερνάγαμε λίγο. Εντάξει, το θεωρούσαμε μάλλον δεδομένο, δεν ξέρω, αλλά φέτος νομίζω ότι όταν σου ευχόντουσαν υγεία, ήταν και η καλύτερη ευχή που μπορούσαν να σου δώσουν. Και πιστεύω ότι ένας στόχος ίσως να είναι και τα ταξίδια. Μιας και εδώ και ένα χρόνο δεν μπορείς να κινηθείς, δεν μπορείς να πας σε μέρη που ήθελες. Οπότε πιστεύω ένας στόχος είναι και ένα ταξίδι. Ναι, νομίζω ότι και πολλές φίλες εδώ μας είχαν γράψει κιόλας ότι πέρσι τέτοια εποχή ήμουν εκεί, πέρσι τέτοια εποχή ήμουν εκεί, οπότε νομίζω ότι σε πολλούς έχουν λείψει αυτά τα ταξίδια, αυτές οι μικρές εκδρομές που μπορεί να κάναμε τέτοια εποχή. Οπότε ευχόμαστε σε όσους αγαπάνε τα ταξίδια το 2021 να κάνουν πάρα μα πάρα πολλά. Άλλος μπορεί ο στόχος του να είναι να κάνει κάτι καλύτερο πάνω στα επαγγελματικά του ή πάνω στην προσωπική του ζωή. Πάντως εύχομαι σε όλους, όποιοι και είναι οι στόχοι σας του 2021, να πραγματοποιηθούν. Εννοείται, και πολύ γρήγορα να βγούμε και από όλη αυτή την κατάσταση και να είναι μια μακρινή ανάμνηση. Εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Το βιντεάκι μας ήταν ένα μικρό βιντεάκι. Θα μπορούσα να πω έτσι για να πούμε τα χρόνια πολλά για το καινούριο έτος. Τώρα, αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, μην διστάσετε να κάνετε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μας, όπως επίσης να μην ξεχνάτε να πατάτε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που κάτι καινούριο ανεβαίνει στο κανάλι μας. Επίσης, να μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε και στο Instagram, όπου και εκεί ανεβάζουμε πάρα πολλά πράγματα καθημερινά, για να μιλάμε από εκεί, να τα λέμε, πέρα από τα σχόλια που σας περιμένουμε, εννοείται, κάτω στο βιντεάκι μας. Να σας πούμε επίσης ότι οι περισσότερες λίγες μέρες θα ξεστολίσουμε το σπίτι μας, οπότε υπάρχει πάρα πολύ δουλειά με το ξεστόλισμα.
να σας ευχηθώ τώρα να έχουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βιντεάκι. Από την Αντιγόνη και τη Ρούλα, φιλάκια πολλά!